Αυτοδιοικητική συζήτηση για το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης με την παράταξη «Η Κρήτη μπροστά». Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να συνεχίσουμε την συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Δέρβο και το λέω αυτό με ποια έννοια. Ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνδέονται με την αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση συνδέεται με την Ευρώπη και φυσικά με το ποιες πολιτικές μπορεί να ασκεί και πώς μπορεί να προχωράει και έργα. Και θέλω τη δικιά σας οπτική πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά πόσο έχει γίνει λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια και τι πρέπει να γίνεται επόμενα. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων η Ευρώπη έχει δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στις αντίστοιχες περιφέρειες που έχουν στη χώρα τους. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε και εμείς ως χώρα. Το έχει τονίσει κατά επανάληψη και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον, θα πρέπει να αρχίζουν οι περιφέρειες της Ελλάδος να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, όπως λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως είναι ρυθμιστή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σοβαρές οι ευρωεκλογές. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα όπου να καταδικάσει τα ακραία στοιχεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να δείξουμε μια δυναμική ως Ευρώπη, ως Ελλάδα, ως ένα αναπόσπαστο μέλος της Ευρώπης. Και νομίζω ότι έχει δείξει το δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των περιφερειών. Ούτως ή άλλως υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ενισχύουν οικονομικά τις εκάστοτε περιφέρειες των χωρών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς εμείς δεν ήμασταν ικανοί να τα διαχειριστούμε σωστά, δεν ήμασταν άξιοι να τα απορροφήσουμε. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην ανεπάρκεια ικανότητας απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μόλις 20% και μόλις είμαστε στη, σαν περιφέρεια Κρήτης στη 250η θέση από τις 263. Το έχω πει πολλές φορές, δεν θα κουραστώ να το λέω. Ήταν μια αποτυχία όσον αφορά την περιφέρεια της Κρήτης, όταν σου χαρίζουν χρήματα και εσύ απλά τους γυρνάς στην πλάτη. Δεν σας έχουν καλύψει από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν οι απαντήσεις Αρναουτάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοιτάξτε, απορρόφηση του κονδυλίου. Η αλήθεια είναι ότι η δική του απάντηση έρχεται να πει ότι στην ουσία λέει εκείνος αλήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση ψεύδεται. Επομένως, ό,τι και περισσότερο και να πούμε, νομίζω είναι περιττό. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα χθες και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά στην Κρήτη, που λέει ότι η Κρήτη έχει κάνει βήματα, έχουν πραγματοποιηθεί έργα, έχουν γίνει βήματα για σημαντικά έργα της Κρήτης. Δεν είναι έτσι, κύριε Μαρκογιαννάκη, δεν έχει μπει το νερό στα βλάκια για σημαντικά έργα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα τελευταία θυμήθηκε την Κρήτη, την έχει επισκεφθεί κατά επανάληψη το τελευταίο διάστημα. Τονίζοντας ο ίδιος μάλιστα πρόσφατα ότι είχε βαρεθεί να κάνει εγγένεια. Μάλλον όμως οι κριτικοί δεν το βιώνουν αυτό. Η αλήθεια είναι επίσης ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, άρχισαν πολύ. Σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα λέμε και εμείς ναι. Για τον ΒΟΑΚ όμως δυστυχώς, που είναι ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, το μόνο που βλέπουμε είναι εμπεγμό και κοροϊδία. Δεν έχει προχωρήσει δυστυχώς καθόλου. Για το αεροδρόμιο του Καστελίου θέλω να πιστεύω ότι μπήκε σε μια διαδικασία σιγά σιγά ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται, βέβαια πολύ πιο μακριά από τα χρονοδιαγράμματα που οι ίδιοι έχουν θέσει. Όπως και να έχει, η Κρήτη είναι πολύ αδικημένη και είναι στερημένη αναπτυξιακών έργων. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα επιτέλους η Κρήτη θα διεκδικήσει όλα όσα έχει στερηθεί, αλλά χρειάζεται μια περιφέρεια ισχυρή, έναν περιφερειάρχη ο οποίος θα έχει τον δυναμισμό και φυσικά να μπορεί να συνεργάζεται με τον Πρωθυπουργό της χώρας και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την Κρήτη η επόμενη μέρα να έχει ένα κριτικό Πρωθυπουργό και περιφερειάρχη έναν άνθρωπο του, ο οποίος είναι της εμπιστοσύνης του, ώστε να μπορέσουν μαζί να συνεργαστούν για το καλό της Κρήτης. Αν μία από τις δύο συνθήκες δεν υπάρξουν, είτε κριτικός πρωθυπουργός, είτε περιφερειάρχης που να μπορεί τουλάχιστον ιδεολογικά να έχει κοινό βηματισμό με τον πρωθυπουργό, τον όποιο πρωθυπουργό την επαύριο μέρα, τι κάνει η Κρήτη? Δεν θα πρέπει να προχωρήσει, δεν θα πρέπει να βάλει προτεραιότητες? Φυσικά θα πρέπει να βάλει προτεραιότητες. Εγώ σας λέω το τέλειο σενάριο στο δικό μου μυαλό. Από εκεί πέρα η Κρήτη είναι αυτή η οποία θα πρέπει να μας νοιάζει. Αν θα μπορούσα να επιλέξω, σίγουρα θα επέλεγα ένα κριτικό πρωθυπουργό και όχι εμένα περιφερειάρχη. Το λέω ξεκάθαρα.
Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς και εν προκειμένου εγώ, αν με ρωτάτε, είναι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για το καλό της Κρήτης, από όποιο πόστο και αν με επιλέξει ο κρητικός λαός. Τι πρέπει να βλέπει η περιφερειακή διοίκηση για την Κρήτη τα επόμενα χρόνια, η όποια περιφερειακή διοίκηση, όποιος και αν είναι ο περιφερειάρχης, ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για το νησί μας? Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει αύριο, μήπω σήμερα, είναι να κοιτάξουμε τις υποδομές μας. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο υποδομών. Το αναπτυξιακό κενό δυστυχώς στην Κρήτη είναι τεράστιο. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι ευτυχώς που υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδυτές επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δώσει έναν άλλο αέρα στην Κρήτη. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ακριβώς την ίδια Κρήτη σε επίπεδο υποδομών. Έχουμε ένα τραγικό οδικό δίκτυο. Έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις στο κομμάτι της λειψιδρίας και στο ενεργειακό. Άρα νομίζω το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς θα πρέπει να κάνουμε ως νέα περιφερειακή αρχή, από όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε, είναι πλέον να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα για τα μεγάλα έργα τα οποία προέρχονται από το κεντρικό κράτος, αλλά και τα υπόλοιπα έργα τα οποία είναι της αρμοδιότητας περιφέρειας, επιτέλους να ξεκινούν να υλοποιούνται. Ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι αρμοδιότητες περιφέρειας? Γιατί νομίζω ότι περισσότερο έχει επικεντρωθεί στο ποιες είναι οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μιας δημοτικής αρχής, σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λακκούβα, σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό, σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά. Ξέρει πραγματικά ποιες είναι οι αρμοδιότητες περιφέρειας και τι μπορεί να κάνει? Δεν ξέρει. Εγώ μπορώ πολύ εύκολα να σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Σίγουρα είναι το οδικό δίκτυο όσον αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Είναι τα νερά, τα ποτάμια, ρεύματα κτλ. Έχει να κάνει με κυρίως γνωμοδοτικές επιλογές όσον αφορά την παιδεία, την υγεία κτλ. Δεν έχει ιδιαίτερες αρμοδιότητες εκεί. Έχει περιορισμένες γενικά αρμοδιότητες η περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει οι αρμοδιότητες ποιες είναι, τον ενδιαφέρει να δίνονται λύσεις και εμείς θα πρέπει να είμαστε εδώ ώστε να προτείνουμε και να διεκδικούμε λύσεις. Είδαμε πολύ πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα στην Δυτική Κρήτη, όπου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε ένα μπαράζ και ένα μπαλάκι φθηνών ανάμεσα στην περιφέρεια της Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών, και στην ουσία θύμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν οι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν μια τεράστια ταλαιπωρία που δεν μπορούσαν να περάσουν από τους δρόμους, όπου είχαν καταρρεύσει γέφυρες. Άρα, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε τέλος πάντων ποιες είναι ευθύνες, θα πρέπει όμως να δίνουμε λύσεις. Να προτείνουμε λύσεις και να έχουμε αποτελέσματα. Είμαστε λίγες ώρες πριν τις κάλπες της Κυριακής. Ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση ότι έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα? Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Εγώ προσωπικά ήμουν αισιόδοξη από την πρώτη μέρα. Το ευτυχές είναι ότι πλέον με τη δουλειά που έχουμε κάνει έχουμε συγκεντρώσει μια ισχυρή δυναμική. Ξεκινήσαμε λοιπόν, περπατήσαμε πάρα πολύ. Περπάτησα πάρα πολύ, πήγα σε ολόκληρη την Κρήτη σχεδόν δύο φορές. Συνάντησα τους κατοίκους, πήγα σε καφενεία, πήγα σε χωριά, πήγα σε σπίτια, σε μαγαζιά. Συνάντησα πολλούς κρητικούς, συνομίλησα με πολλούς, διαπίστωσα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Συγκροτήσαμε μια πολύ ισχυρή ομάδα με υποψηφίους οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι. Φτιάξαμε ένα πολύ ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι έτοιμο να υλοποιηθεί την επόμενη μέρα. Κάναμε ένα σχεδιασμό. Όλοι μαζί λοιπόν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να πάμε την Κρήτη μπροστά. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση σε αυτές τις συζητήσεις, εντύπωση, ιδιαίτερη αίσθηση σε όλες αυτές τις συζητήσεις με τον κόσμο? Είπατε ότι γυρίσατε ολόκληρη την Κρήτη, ενδεχομένως βρεθήκατε και σε σημεία που δεν είχατε ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Τι σας έκανε εντύπωση? Νιώσατε ότι ενδεχομένως γνωρίζετε την Κρήτη από την αρχή, μια άλλη ματιά? Η αλήθεια είναι ότι είχα αντικρουόμενα συναισθήματα. Απ' τη μία διαπίστωνα την απίστευτη ομορφιά αυτού του νησιού, που πραγματικά η φύση μας έχει δώσει απλόχερα ομορφιές. Απ' την άλλη, με πολύ έτσι εμφατικό τρόπο έβλεπα το πόσο παραμελημένη είναι. Περπατούσαμε σε τραγικό οδικό δίκτυο, βλέποντας παράλληλα την απίστευτη ομορφιά, γι' αυτό και ήταν τα αντικρουόμενα συναισθήματα. Παντού συναντούσα την ίδια αγωνία από τους κατοίκους, ότι αισθάνονται παραμελημένοι. Την ίδια αγωνία για το πού πάμε, την ίδια ανησυχία για τα έργα τα οποία δεν έρχονται. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο κόσμος χρειάζεται νέα πρόσωπα, χρειάζεται φρέσκες ιδέες, χρειάζεται ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες, οι οποίοι θα μπορέσουν να προτείνουν τα προβλήματα, να λύσουν τα προβλήματα και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ούτως ή άλλως η Κρήτη είναι ενιαία. Οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες, και εγώ αυτό πρεσβεύω, θα πρέπει να κοιτάξουν πώς θα αναπτυχθούν ισομερώς.
και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει, δουλέψαμε πολύ και σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό θα φανεί και την Κυριακή στις κάλπες. Νιώσατε καθόλου την αφισβήτηση? Και όταν λέω την αφισβήτηση, ενώ ως προς το νερό της ηλικίας. Είστε ένας νέος άνθρωπος και πολλές φορές αυτό είτε λειτουργεί θετικά είτε λειτουργεί και αρνητικά όμως. Mm-hmm. Κάποιος ενδεχομένως να είναι πιο διστακτικός στο να εμπιστευτεί τα ηνία του Ακριβώς. τόπου. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια συντηρητική κοινωνία, σε μια κοινωνία συντηρητική εδώ η Κρήτη. Στην αρχή ίσως ήταν κάποιοι επιφυλακτικοί, οι οποίοι ενδεχομένως να μην με γνώριζαν και είναι πολύ λογικό, ούτως ή άλλως ξεκίνησα να έχω ένα πρόβλημα αναγνωρισμότητας και έκανα ένα τεράστιο αγώνα δρόμου ώστε να καλύψω αυτό το κενό. Στην πορεία, καθώς περνούσε ο χρόνος, νομίζω ότι ο κόσμος ολοένα και περισσότερο μας εμπιστευόταν. Είδαν ότι ο νέος απλά άνθρωπος γενικά, που και εγώ το πιστεύω, το έχω πολλές φορές, δεν σημαίνει τίποτα η ηλικία, δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο. Ούτως ή άλλως παρουσιάσαμε πολλά περισσότερα πράγματα, παρουσιάσαμε μια σοβαρότητα, ένα σχεδιασμό, ένα προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Και αν και στην αρχή λοιπόν κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί, νομίζω στην πορεία έφυγε όλο αυτό. Πολλές φορές χαριτολογώντας τους έλεγα ότι έχω ένα μειονέκτημα, είμαι μικρός, αλλά μεγαλώντας θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Αλλά έχω πει επίσης πολλές φορές ότι εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε όταν ένας είναι 35 χρονών ότι είναι μικρός για να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, όταν αντίστοιχα σε άλλες χώρες είναι ήδη πρωθυπουργοί. Σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Μαρκογιαννάκη, πώς κλείνει αυτή η προεκλογική εκστρατεία? Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να αφιερώσετε και πολύ προσωπικό χρόνο, αν όχι όλο τον προσωπικό σας χρόνο. Σε όλο, προσωπικό επίπεδο, πώς κλείνει? Η αλήθεια είναι ότι τα επαγγελματικά τα αφήσαμε στην άκρη. Αφιέρωσα όλο μου τον εαυτό, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις. Και ξέρετε, έχω βάλει ένα στοίχημα να, από εδώ και πέρα, αφού μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, να συνεχίσω να δίνω όλες μου τις δυνάμεις και την επόμενη μέρα. Έχω πει ότι θα κάνω άλλο ένα γύρο του νησιού την επομένη των εκλογών, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Ήρθα για να μείνω. Είμαι εδώ για να διεκδικήσω για το νησί μου, να παλέψω για το νησί μου, όποια και αν είναι η θέση, ξαναλέω. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ούτως ή άλλως θα με ξαναδείτε μέσα στην εβδομάδα, όταν πλέον θα έχουμε μείνει δύο, όταν πλέον θα πρέπει να απαντηθούν κέρια ερωτήματα για τους κριτικούς, για το ποια είναι τελικά η Κρήτη την οποία θέλουν. Θέλουμε μια Κρήτη η οποία είναι στάσιμη ή θέλουμε μια Κρήτη η οποία θα προοδεύει και θα αναπτύσσεται? Θέλουμε μια Κρήτη χωρίς κανένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο ή θέλουμε μια Κρήτη η οποία σιγά σιγά σταδιακά θα αναπτύσσεται και στα μεγάλα έργα? Θέλουμε μια Κρήτη δημοσίων σχέσεων ή θέλουμε μια Κρήτη πρότυπο? Όλα αυτά θα είναι ερωτήματα τα οποία, θέλοντας και μία, ο κύριος Αρναουτάκης, όταν θα τεθεί απέναντί μου την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχουμε μείνει οι δυο μας, θα οφείλει και θα πρέπει να τα απαντήσει. Αντιλαμβάνομαι από την απάντησή σας, κύριε Μαρκογιαννάκη, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είστε σίγουρος λοιπόν για δεύτερη Κυριακή και για μονομαχία με τον κύριο Αρναουτάκη. Και δεύτερον, ότι είναι το πρώτο βήμα αυτό της περιφέρειας Κρήτης, ότι έχει να κάνει με την πολιτική σας σταδιοδρομία. Κοιτάξτε, η πολιτική μου σταδιοδρομία αυτή τη στιγμή μονοπολείται στην τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω, θα παλεύω για την Κρήτη. Τώρα τι θα συμβεί στο μέλλον, κανείς δεν μπορεί να το προδιαγράψει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φυσικά πολύ να σας πω καλή δύναμη. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες ημέρες. Αισθάνομαι δυνατός, δεν έχω πέσει ούτε ένα λεπτό. Ξαναλέω ότι σε άλλους έχουμε μπει σε μια διαδικασία που από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν.